Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, είναι συγκινητική η σημερινή συνάντηση. Έχουμε πραγματοποιήσει εδώ σε αυτή την αίθουσα όλα αυτά τα χρόνια. Πολλές εκδηλώσεις πολιτικές, πολιτιστικές. Η σημερινή όμως είναι μια επισφράγηση. Της εθνικής ελληνικής μειονότητας, ο αγώνας της Ομόνιας, ο αγώνας όλων μας έχει πιάσει τόπο. Οι θέσεις, οι επιδιώξεις, οι στόχοι είναι αυτοί που ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα επιδιώκει να εξυπηρετήσει η πολιτική της εκπροσώπηση. Η Ομόνια, ο Πρόεδρός της. Το Κόμμα της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Πρόεδρός, ο Βουλευτής, οι Βουλευτές. Βρισκόμαστε σε αυτές τις εκλογές που για μας, τους Έλληνες, παρόλο το κλίμα έντασης που επικρατεί στη χώρα, παραμένει γιορτή. Παραμένει γιορτή της δημοκρατίας. Παραμένει γιορτή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και έχουμε υποχρέωση ως Έλληνες παντού να επιδεικνύουμε ακριβώς αυτές τις αξίες που οι πρόγονοί μας δημιουργήσανε, που οι πρόγονοί μας μεταδώσανε, μεταλαμπαδεύσανε παντού. Και εμείς ως Έλληνες έχουμε την υποχρέωση, το εθνικό χρέος, να είμαστε θεματοφύλακες, να τις μεταφέρουμε κι εμείς με τη σειρά μας και να διέχουν την καθημερινή μας πολιτική δράση. Δεν είναι απλά και μόνο αυτές οι συναντήσεις για να κάνουμε μια επισκόπηση το όσο γίνανε και όσο δεν γίνανε. Αναφέρθηκε ο Βασίλης σε όλες τις πτυχές και σε αυτές που έχουμε έργο να επιδείξουμε και στις άλλες που δεν πετύχαμε αυτά που θα θέλαμε να πετύχουμε. Οι εκλογές όμως, πέραν της επιβεβαίωσης των στόχων, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την επίδειξη της πολιτικής βούλησης για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, για να συνεχίσουμε την προσπάθεια, για να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την υλοποίηση όλων των διαχρονικών αιτημάτων του ελληνισμού. Είναι έργο δύσκολο. Έργο το οποίο απαιτεί τη στήριξη όλων μας και του καθενός ξεχωριστά. Πρέπει να γνωρίζουμε πως σε κάθε δήλωση, σε κάθε τοποθέτηση, όσο σωστή και δίκαιη να είναι για τον κάθε συνομιλητή, υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος το λέει? Εν ονόματι πιανού, τι στήριξη υπάρχει πίσω από αυτή τη θέση? Δεν θα είχαν νόημα οι θέσεις της Ομόνιας, όσο δίκαιες, εθνικές και αν να ήταν, αν δεν είχαν τη στήριξη όλων σας στις δύσκολες και στις ομαλές συνθήκες και προϋποθέσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά πως κάθε μέρα, όχι μόνο στη Βουλή, όχι μόνο στις πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρινόμαστε. Κρινόμαστε εμείς και η ισχύς μας, η δύναμή μας. Και μέσω αυτής της κρίσης και αυτών των συμπερασμάτων βγαίνουν και τα αποτελέσματα του δικού μας έργου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην επιδείξουμε σε αυτές τις εκλογές ακριβώς αυτή τη δύναμη. Πρέπει πίσω από πίσω από όποια θέση της Ομόνιας, ο καθένας να βλέπει τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, να βλέπει την κάθε κοινότητα, να βλέπει σύσσωμο τον ελληνισμό. Είναι θέσεις εθνικές. Είναι θέσεις που συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο. Είναι θέσεις οι οποίες στηρίζονται στις διεθνείς συμβάσεις και μας αφορούν όλους. Δεν αγωνίζονται για αυτές οι μισοί Έλληνες και οι άλλοι μισοί είναι θεατές.
Δεν αγωνίζονται για αυτές οι ηγεσίες, οι βουλευτές και οι προέδροι και οι άλλοι απλώς χειροκροτούν. Είναι θέματα ζωής, είναι θέματα επιβίωσης, είναι θέματα προκοπής στο δικό μας τόπο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας. Διακυβεύονται αυτά που μας κληροδοτήσανε οι πρώτοι μας για να τα φυλάξουμε ως ιερά. Είναι ένα σταυροδρόμι, όμως η κατεύθυνση η οποία θα οδηγηθούν τα πράγματα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από μας. Από τις δικές μας αποφάσεις, από τη δική μας συμπεριφορά. Εμείς, πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, πρέπει να αγωνιστούμε για το είναι μας, για την ταυτότητά μας. Δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα της απογραφής. Γνωρίζετε τον αγώνα. Πάνε να αμφισβητήσουν την ύπαρξή μας, το είναι μας. Σε καιρούς δημοκρατίας, σε καιρούς υποτιθέμενης ελευθερίας και δημοκρατικών διαδικασιών, εμείς είμαστε λιγότεροι από ό,τι σε καταστάσεις ολοκληρωτικών καθεστώτων. Πώς μπορούμε να ανεχθούμε τέτοιον εμπνευμό? Πώς μπορούμε να ανεχθούμε τέτοια επικίνδυνα παιχνίδια εις βάρος της ίδιας της ύπαρξής μας? Αλλά πέρα του είναι μας, είναι και ο δικός μας ο πολιτισμός, οι δικές μας οι παραδόσεις, η δική μας παιδεία. Και εκεί τα προβλήματα είναι τεράστια. Αμφισβητούν τα αυτονόητα, αυτά που στο σύγχρονο κόσμο τα γνωρίζουν ακόμη και τα παιδιά του Δημοτικού σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό, τη λαμπρότητά του, την ελληνική κληρονομιά, η οποία κοσμεί κάθε δημοκρατική κοινωνία σε όλον τον πλανήτη. Κυρίες και κύριοι, αμφισβητούν τις περιουσίες μας. Οι τέσσερις έδρες, θα κληθούμε βεβαίως γι' αυτό, αλλά θα κληθούμε με ποια ποσοστά βγάλαμε την κάθε έδρα. Θα κληθούμε για πόσες ψήφους χάσαμε. Θα κληθούμε πόσοι ήμασταν στην πρώτη γραμμή και πόσοι κρυβόμασταν πίσω από το παραβάν. Το λέω αυτό. Και ειδικά εδώ στην πόλη των Αγίων 40. Γιατί ενώ εμείς καθημερινά και όλη μέρα δημοσίως τοποθετούμαστε πάνω στα προβλήματα και τα ζητήματα που αφορούν τον τόπο και όλους μας, κάποιοι άλλοι σπίτι-σπίτι, νύχτα, σούρουπο, κάνουν το αντίθετο. Μη δίνετε ψήφο στην Ομόνοια. Θέλω απλώς να υπενθυμίσω μια φράση αγγλική που λέει: μην χύνεις το νερό όταν διψάει η αυλή σου. Ενώ εμείς έχουμε μείνει με ένα βουλευτή την τελευταία τετραετία. Κάποιοι προσπαθούν να μην έχουμε κανένα. Κάποιοι προσπαθούν να μας κυλινώσουν από πάνω, να μας παραπλανήσουν. Η ψήφος μας να πάει σε άλλες κατευθύνσεις. Να διαπράξουμε άθελά μας λάθος ιστορικό, ανεξίδηλο, πράγμα απαράδεκτο. Δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε ψήφο πέρα της Ομόνοιας Αττικιά. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον εγωισμό, την μικροψυχία. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα μικροσυμφέροντα. Όσα και αν είναι τα λάθη της Ομόνοιας, όσες και αν είναι οι παραλήψεις του ΚΙΑ, είναι μεγάλη μας οικογένεια, η οποία μπορεί να συζητήσει, να διευθετήσει, να βελτιωθεί. Και αυτό κάνουμε. Δεν φεύγει από την οικογένεια ο όριμος γονέας όταν το παιδί του διαπράττει κάποια πράξη η οποία δεν είναι συμβατή με το ήθος και τις παραδόσεις. Δεν φεύγουμε από τον κοινό αγώνα επειδή ο Τούλιας μπορεί να έκανε ένα ή δύο λάθη. Δεν φεύγουμε γιατί ο Τολάνος μπορεί να παρέλει σε κάποιον. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω πως ποτέ δεν είναι αργά. Όχι σήμερα που δεν είναι αργά, αλλά μέχρι και τις 23 το πρωί πρέπει να δώσουμε τη μάχη με τον καθένα. Να πείσουμε τους πάντες
να συστρατευτούν. Υπάρχει χρόνος και χρόνος πολλής. Είναι χρέος μας να το κάνουμε. Είναι καθήκον μας να εξηγήσουμε στον καθένα και στην καθεμιά πως με την ψήφο χάρες δεν γίνονται. Με την ψήφο θυσίες δεν γίνονται. Με την ψήφο παιχνίδια δεν γίνονται. Γιατί αυτή η ψήφος καθορίζει τις δικές μας τύχες. Είμαστε σε αυτές τις εκλογές σε μια συμμαχία. Βεβαίως και θα επιθυμούσαμε να κατεβαίναμε αυτόν, όπως και το κάναμε μέχρι το 2009. Αλλά ο εκλογικός είναι νόμος τέτοιος, ο οποίος ποινικοποιεί τα μικρά κόμματα και ο στόχος του είναι να τα εξαφανίσει από το πολιτικό σκηνικό. Πρέπει και εμείς να βρούμε τους τρόπους, πρέπει να βρούμε τις τακτικές εκείνες που θα μας εγγυηθούν τα αποτελέσματα. Είμαστε όμως σε μια συμμαχία η οποία θα είναι νικηφόρα στις εκλογές της 23ης Ιουνίου. Είμαστε σε μια συμμαχία που έχουμε λόγο. Θα είμαστε στις 24 σε μια κυβέρνηση που θα έχουμε ρόλο. Ρόλο όχι για μας, για τα δικά μας προβλήματα και να προωθήσουμε τη δική μας πολιτική ατζέντα. Έχουμε αρχές, έχουμε θέσεις. Το έχουμε αποδείξει πως και στις πιο αντίξωες συνθήκες αυτές οι αρχές, αυτοί οι στόχοι, αυτή η ατζέντα είναι υπεράνω όλων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία. Θα με ενεχθείτε και 5 λεπτά στην Αλβανική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νεβίμ